can deny. Was a hoodie charm, call me love me or die. Some fingernail, a piece of a dress. I poke a fairy devil's behaves. I will relate the vicious consequence of my mistake. Falling slave to passing desire. Making the dreaded love me or die. Against the jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chains, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all the while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye. I felt in my pocket the love me or die. My past history one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret societies, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why won't you take my wedding ring? Like a demon under the floor, I buried the hoodoo down the back door. Κάμνε το δισκιάστεστ. Μα τα πω τούτο. Σούλα τα κομφόρτ. Μα μες στο τσίγκο. Γιατί είχα αρκεί που μην ισχύσει ένα μπούνι. Να πεθάνω εδώ μέσα. Όχι σιω. Μα δεν φέρω με τα χάπια μου. Έλα οι άλλοι να φαξίζουν δε. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ μέσα. Να μας έβρουν οι κακοί. Όχι. Ε, μάχτα καλό. Ελπίζω ξέρεις να κάνεις. Δεν είμαστε φίλοι, δεν είμαστε. Να φκάνουμε μαλάζα βράγκα εδώ μέσα. Α, δεν έμπορε κύριε, τσελωνόμαστε και δικά μας πλάσματα. Στον δράκονε, βάλα με τι. Πού στο τα πέρα μου. Καλή μου, είσαι σπάω. Θα μας γυρέψει η αστυνομία στο κάμπι. Γι' αυτό σας έφερα τα μέσονά μου. Ραμπούα. Ένα είσαι άλλα. Το διπλοκαμπίνο. Μα ποιο θεωρεί να πιάει. Του τι πεθαμένοι όλοι με στις καβές σακούλες για δουλειά δική σου. Με τους καλούς είμαι 10 πολλές καλούς. Με τους κακούς όμως. Σου σε φάες. Δεν κλέπει να σε φάω σένα. Αν έθελας εδώ που ιδίωσες τώρα. Καιρώθηκες. Να τα μετρήσω. Με βαρκέσαι. Ό,τι άλλο θέλεις ξέρεις πάμε πριν. Όχι. Οκ, να έρθω σε βρω εγώ καλό. Είναι ανάγκη. Έχω να εισπράξω και παλού. Δεν θα τσάφηγασαι. Μη πας. Έχω να εισπράξω και παλού. Παρκόντους. Τζίπους αρκόντους. Παίρνεις που τα χαμέ, ξεβαίνεις που είναι άλλη. Έχει κέζο εδώ, σαν που τα μυαλά τούτα. Σε 10.000 λίρες, αν είναι πολλά. Έτσι δεν δηλαδή, ξέρω ο άνθρωπος που το έχει. Αν μαθήρεις σαν πιέσω άλλο να κομπέρ και πέσει κάτι μια 500. Έχετε και άλλα δηλαδή. Ένα συμβολά. Εγώ δεν σας ξέρω. Συντυχανέτε γραμματιζούμενα. Εσύ. Έχει αμα με μια γκάμαρη, δεν σας τα συστήνω. Τρία πλάσματα, μεν τρώτε εκεί που κοιμάστε. Ξηνούν πως είναι να μάτε. Κουζινούα, για βάλει αντερκαστάτηση κυρία σου. Oh. Κατσαρογιά, σινιά. Να μου κάνει λόγο με το κολοκούι, να μου ρίξει τον σε παρατούες. Είναι παπά μου. Ναι, αγάπη μου. Μου λένε ρε, συντύχω με τον άνθρωπο. Εσύ και ποτήγια του γαζού. Οπότε θέλει άλλο, μα αναγκάρεψε με. Να πιάνω η μπαγιά να είναι την καινούρκα. Τούτον, παπά μου, τούτον. Εντάξει ρε, τούτον ρε. Yes.
Και πόσα εν τον ίδιον είπαμε. 400 το χρόνο. Αν θέλετε, πληρώνεται κάθε τέλος του μηνού. Είμαστε εντύμια πλάσματα. Εμείς δεν θέλουμε να γελάσουμε κανένου. Έτσι φαντάζομαι να βάλει νερά το χειμώνα. Για βάλει να φέρουμε μάστρο να το σάσει όλα. Να τα πληρώνουμε όλα μαζί να τελειώνουν. Να πληρώνεις εσύ. Γιατί δουλεύω. Μούλα είναι καλό. Ας συντύχω με τον άνθρωπο. Να μην κουμπάρε θα λέει. Να σας τανίσουμε τα πράγματα. Γεννή. Για πρώτη νύχτα να κοιμηθήκαμε καλά. Ήπως. Έφερα μια μπατσόνα να το γιορτάσουμε. Μας τι γειτόνι είχα ζει. Εμπίνω εν ώραν υπηρεσίας. Έχεις υπηρεσία τώρα. Να δείξει. Κάτσε όλα, να σου κλέψουν την πύλη. Φέρε και ο καντήλες, άντε. Γάρο. Το γόνατο μου. Σου είπα χίλιες φορές να με βουράς. Ζήζει ρε. Έλα γά. Εν μπορώ. Εμείνα για μέκα να κλαίεις καλό. Άντε. Μην τα πάθει το μωρό. Έλα τσίστηκε. Γέλασε μας λίγο και έκοψε πίσω. Τρεσιέμα. Καλά πάθεις. Εβούρμε το κοντά σου παπά μου. Έλα κάτσε εμένα μου. Έλα. Θα κάτσε εδώ. Λευκός είπαμε. Σε βάλω 800 μίλια να κόψει το γέμα. Έτσι τσίπιδος. Ναι. Έχει μό. Ναι. Σου είπα χίλιες φορές να με βουράς. Είπαμε μπαμπά. Μπαμπάτσο. Αλλή. Θεέ μου, έχει κανένα καφέ με να πιέμουμε τα Σαββατοκυριακά που να ακούμαστε. Έχει κοντά μου θάλασσα, όλα. Να πω να κάνω η θάλασσα. Από ποιο να πας το ρότσο με θωρό που κάτω. Έχει σκιό με το χορκό. Και μου λέει που τις 8.30 όξα στρώνουν το χορτάρι. Πού? Τη τσόχα του Λευκούντι. Τα κομμάρκα κλείω σπίτι. Αυτό είναι πια με τρόπο σπίτι. Παπά μου, εν είπε η μαμά να με μπει σκαρκιά. Μου λένε ρε, μα τι χάνουν οι άλλοι. Α, θα λέει μου εσύ. Δικαστική υπόθεση και απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα. Ο Ιορδάνος 43 ετών χαρακτηρίζεται ως μέτρια σωματικής διάπλασης με ύψος 1,80 περίπου. Τα ονόματα των θυμάτων θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των σωρών με τη μέθοδο του DNA. Πού τον, ε? Ποιος καλέ. Η τηλεόραση. Καταζητείτε, λέει. Για φόνους, λέει. Αυτός είναι, είμαι σίγουρος. Θα γίνει και ταυτοποίηση με DNA. Και έδειξε αυτόν. Ιορδάν δεν είπε ότι το λένε. Ε? Διέμενε σε κάμπινγκ. Θα τους ξεπάστρεψει όλους και τώρα θα θέλει να ξεπαστρέψει και εμάς. Τι ώρα! Βρε εσύ πιο πάνω μου! Τι έχεις σπινιό! Το μωρό! Καλύτερα θα τους πέσει! Μισούσε! Ευχαριστώ. Τι είναι, Ντζαμέ, για νομίζω να με στηρίξει, αλλά δείχνουμε τηλεοράσει. Έγινε διάσημο. Σοβαρομιλώ. Αντί να είμαι στο γραφείο μου, με στο air condition, να τρώω χαλούμι ρόστο ντομάτα. Κάτω μετά, μέσα κάνουμε τι βρωμοδουλειέ σου. Πού είσαι, στο κάμπινγκ. Ήρθε.
Άλλο κάμπινγκ μακριά. Πια στους καταβλισμούς αβέρτα. Αναζητούμε ή καταζητούμε. Αναζητείς για να δω και στοιχεία που γνωρίζεις, ώσπου εδία σημεία ζωής. Δεν έκανα τίποτε. Γεμώσατε τη θάλασσα ψοφισμένος Ιορδάνου. Όχι εγώ. Ο κύριος Σταλής. Σκατά. Είμαι σε επιχείρηση. Γυρεύκεις ο Ρώσος. Τι να με κάνει. Θέλησε. Να κάνω τι. Φιλανάδαν του ρε. Κύριε Δαλή. Σοβαρό μιλώ. Είμαι σε μια ξένη χώρα με την οικογένειά μου και κινδυνεύουμε. Εγώ που ντύθηκα καρακιόζης και παραδίδω φορτία. Τι φορτία. Όπλα. Τι. Έβρε τρόπο να του ξεπλύνουμε τα λεφτά του. Πώς. Κλωνοποιήθω ρε. Γεια μου, με. Τελειώσαμε. Την αλήθεια μετά πάλι. Τι. Να σας κάνουν εμπορείο νοπλών, είστε σοβαροί. Θέλετε να αποφυλακεί. Облом тебе идет. Христа, я такой мимо. Ты капитан полиции, сам во всем разберешься. Капитан полиции, я на месту графию ему налину ипотезис. Ой, нам дынно мы маске. Ам берасуем мы то зигистигон то лачун и стаматисум мэ. Тогда не надо. Но мы здесь нам борам скшегело я панда. И ам макатсу меса, нам борам се калифко. Я не позволю тебе сесть в тюрьму. Θα το υποστούμε μέχρι να μας κάνει την Δήμινο Ιορδάνου. Ρε πάνια, Ερμιονίτσα. Είναι εκτός Κύπρου. Должен я послать вертолет? Αφήστε με να το χειριστώ πρώτα με τον διηγόρο. Αφού εμάς βρίσκει το ξαθό. Я хочу, чтобы он нашел способ отмывать мои деньги от продажи оружия. Ήβρε μας. Καλώς. Το φορτηγό. Πού το αφήνω. Αντιγόνη. Θα ειδοποιηθείτε, κύριε Δελή. Τι έβουσκα. Το αδουακάτ. Θέλουμε τον κύριο Ιορδάνου ζωντανό. Αν κατάφερε τόσο ξέπλυμα και τόσα πτώματα συγχρόνως, είναι ταλέντα. Φελίτσα μου, θα το ξανασκεφτούμε λίγο. Πάρε την αστυνομία. Μπορεί να γίνει παρεξήγηση. Χαίστηκε πολύ δωράς. Σου κάνει για εγκληματίας. Έτσι είναι εγκληματίας σήμερα. Κοστούμάκιδες, δεν βλέπεις ειδήσεις. Να μην τον πάρουμε στο λαιμό μας τον άνθρωπο. Το ψάχνει ή δεν το ψάχνει αστυνομία. Έχει παιδιά. Πείτε μου τι κάνετε εδώ και γιατί ήρθατε στο κάμπινγκ μου. Επειδή είναι πολύ ωραίο, κυρία Φάλια μου. Ο άλλος. Πετάχτηκε μέχρι το περίπτερο να φέρει κάτι ντροσιστικό να πιούμε. Energy drink, ξέρετε. Γιατί είναι, εμείς δεν έχουμε. Έχουμε τσάι με δυόσμο, τσάι με ροδάκινο, τσάι με λεμόνι. Μπαλκόνι δεν έχουμε, αλλά μαλάχι βρίσκουμε. Τι να το κάνουμε. Να τον κρεμάσουμε ανάποδα. Παλκό σου κάτω εσύ. Απλά έγινε μια παρεξήγηση. Ξέρετε, οι αρχές ζητούν τον για να λύσουν ένα πρόβλημα. Εμείς δεν έκαναμε τίποτε, δεν κόρη. Ούτε ο παπάς μας. Εμείς κάμε κοντά στην περιοχή που βρεθήκαν τα πτώματα και φαίνεται ότι πιάνουν τους κατοίκους και ρωτούν τους. Δεν είναι ρε. Ναι, ναι. Εσάς γιατί δεν σας ψάχνουνε. Εμείς τι είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Εγώ ήρθα 15 χρονών μόνη μου σε μια ξένη χώρα και μια καλύτερη ζωή. Τον άντρα μου που είναι λογιστής, ενεργειακό μέλος της κοινότητας, βοηθούσε στα κοινά όλοι τον ξέρουσιν και αυτό τον κυρεύκουσιν. Αναζητείτε, είπε, ό,τι καταζητείτε. Το ακούσαμε κι εμείς και πέσαμε καμέ. Βρε, δεν αφήνετε τις παπαριές. Τι είναι οι παπαριές. Τι είναι που κάνω εγώ τσιβιντούι. Κλεωμένη φώναξε την αστυνομία να έρθει να το ξεκαθαρίσει. Όχι. Έχει χάρη που σε συμπάθησα πολύ. Και εμείς μεροκαματιάριδες είμαστε, δεν θέλουμε μπλεξίματα, δεν είναι καλά και η Θαλίτσα συναισθηματικός. Άμα σας πιάσουν και μας καταλάβουν και καταλάβουν ότι δεν μιλήσαμε, θα μας βάλουν λουκέτο. Έχω και τα αυγά πάνω, μην αρπάξουν. Ομολογουμένως, χωρίς να θέλω να σας πω ότι σας λύφω κιόλας, αλλά ό,τι φάγαμε χθες, κάτι κοψίδια, κάτι πράγματα, ήταν πόμπα. Εμείς δεν σερβίρουμε μπόμπες. Όχι, ενώ ότι ήταν μπελαμός. Να μην στα χειρότερα, ρε μανί. Α, να σε δέρω, α! Σταματάτε και φτιά πριν μας παίξουν, συν. Σκέφτου. Σκέφτου, Ιορδάνη, σκέφτου. Έτσι θα πάω φυλάκι. Έτσι θα πάω φυλάκι. Ευτυχώς μην είναι ένας. Φαίνεται τους έφαγες όλους. Τι είναι όλα καλά, κανένα νέο. Κράτα το εκεί. Φράτα το. Μη συμμετεύχεις στον άντρα μου, κύριε. Όχι, δεν... Α. Η Θαλίτσα μου είναι τύπος και υπογραμμός. Αυτά δεν σηκώνει. Εσωρή των ατόμων που βρέθηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής φαίνεται να ανήκουν σε άτομα
τον οποίον εξαφάνιση έχει δηλωθεί τον τελευταίο χρόνο. Οι αρχές ψάχνουν πρόσωπα για εξιχνίαση της υπόθεσης. Πρόσωπα. Οποιαδήποτε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Θαλής Μιλίσιος, 48 ετών, διαχειριστής. Συνάδελφος. Παύση Πετρό. Είναι και συνονόματος Παναθεμάτου. Είναι, είναι. Ιορδάνης Ιορδάνου, 43 ετών, λογιστής. Ορίστε και η φωτογραφία του Λεβεντονιού. Επίσης μόνιμος κάτοικος του κάμπου. Η τύχη αυτού και της οικογένειάς του αγνοείται. Ναι, αλλά δεν αγνοείται γιατί είστε εδώ. Περίεργο δεν είναι. Είναι, είναι. Μακάρι να μπρεφούσουν τα πλάσματα. Πού καταλήγουμε? Εμείς τον άνθρωπο δεν τον ξέρουμε. Είναι ένα αστείο. Ένα αστείο, αυγό! Έφερε μα που το ένα κάμπινγκ στο άλλο. Και όλο καφέται καρτσίν μα και σημαντεύει μα με το όπλο. Και μπουρασί αστυνομία που τάπησε και κουλιαντηρίζει μα και εμά μαζί σου. Και η κόρη σου είναι και αστρωμένη και πρέπει να την πάρουμε γιατρό. Σοβαρά μιλούμε! Αμα ακούει για μωρά, συγκινείται. Ε, θελίτσα μου. Η κοπελιά είναι έγκυο, μην την τρομάξουμε. Και βρούμε τον μπελά μα. Ναι, ναι, πάρτε από εδώ. Δεν μα βρήκα μια αδέσποτα. Πόσο μηνών είσαι? Λογικά δύο. Ακούς κλαμμένη? Ακούω, ακούω. Λίγο. Μπορώ να το χαϊδέψω λίγο, να το νιώσω. Είναι νωρίς ακόμα, δεν με εκλώτσισε. Είμαστε σε λίστα αναμονής τα τελευταία 10 χρόνια. 10 χρόνια, Για ποιο πράγμα? Για διορισμό. Τι διορισμό, ρε Σπίνο? Μπορεί να είναι καθηγητές στα πλάσματα. Έτσι τον έχετε όλη μέρα. Και όλη νύχτα, μη σου πω. Και τώρα τι θα κάνουμε, γυναίκα? Το 100. Περίμενε και εσύ, κυρία μου, μάνι μάνι. Κόλλησε η μπελόνα με το 100. Ο άντρας μου είναι καλός άνθρωπος. Έπλεξε και την λίγο μαλαπάπας και φτανός και εκμεταλλεύκονται τον και κάνουν συντονότη φέρουση. Να βρούμε μια λύση. Βλέπεις να υπάρχει άλλη λύση. Ο άντρας σου καταζητείται. Αναζητείται. Κλεωμένη, πάρε το 100 και πες τους ότι ο Ιορδάνης Ιορδάνου είναι εδώ. Okay! Εσύ, κοπελούφια, δεν κάνεις. Εμείς δεν το θέλουμε. Να σας τον ντόκουμε και να μας αφήκετε να φύγουμε. Μαμά, τι αλήθεια πει εσύ! Κατά λάθος αγκαστράφηκες. Τούτη κοπελούφια δεν κάμνουσι. Να τους τοκοτήσουμε να πνάσει και μας και λέ μας. Αλήθεια. Απλώς η γυναίκα μου είναι απειθισμένη από τις κατάστασεις και δικαιολογημένα. Εγώ να ξέρετε ότι δεν υπήρξα ποτέ κανέναν. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο με αναζητεί η αστυνομία εξυπνίαση της υπόθεσης. Άρα δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Φωνάζουμε τις αρχές, σας μαζεύουν και βρείτε τα μαζί τους. Περίμενε, βρε Θαλίτσα. Μια στιγμή. Σκεφτήκαμε, αν συμφωνεί και η κορούλα σας, για αυτό που πρότεινε η γυναίκα σας. Να σας δώσει το μωρό. Έχει όλη τη ζωή μπροστά της. Εμείς συντροφιά ψάχνουμε για τα γεράματα. Χάρη σας κάνουμε. Μα... Να τη δω ευτυχισμένη. Έχουμε και συμβολογράφο. Το φωνάζουμε να φτιάχνει τα χαρτιά μέχρι να γεννήσει. Μένετε εδώ, τρώτε, πίνετε. Κοιμάστε και μένουν όλα μεταξύ μας. Τσιμουριά. Ή που θα είμαστε φίλοι, που δεν θα είμαστε. Να είμαστε, να είμαστε. Παρανοήσατε! Για το καλό του παπά σου, αγάπη μου, να μην τον κάτσουν στην φυλακή. Το φαίνηκαν τίποτε, Λάλη. Δεν έκανα βαθύμα, αλλά ξέρει τώρα πώ είναι το σύστημα στην Κύπρο. Παπά, πε μου την αλήθεια, γιατί σε γυρευκούν. Ρε παπά, ντου σε φάκι, ρε σου, λούσε. Τι πιο άντρε, είναι η δάλμα μου. Σκάσε, πίνω, σα μιλούμε σοβαρά. Θυμάστε που έρχεται ένα τρόμο και ρώταν κάθε λόγο για το φρίξο Δημητριάδη. Που έφυγε που τα κατεχόμενα, είπαμε. Ναι, ναι, του ρο είναι σίγουρο. Τι. Πού ξέρω εγώ αν δεν εβούτησε με στη θάλασσα και ξέβρασε το μαζί με εκείνου όλου. Και κατεχόμενα. Τι λέτε, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτε από τούτα. Ούτε εμεί ξέρουμε, μαμά, γιατί ο κύριο Ποδά με τα που τόσο πεπεράσαμε εξακολουθεί να μα χώνει πράγματα. Χώνω τίποτε. Γυρνά μου, ήρθε μια νύχτα στο τροχό σπίτι των παλιών ο φρίξο και πρόσβαλε με μπροστά στα μωρά. Γύρω δεν είναι δικά μου. Και ότι είσαι πεταξούμενη. Ήταν να τον αφήγω. Να μας προσβάλλει, έπιασε κάτι που για μέ, δεν ήξερα ότι ήταν πως τη ζωντάκρα και έκατσα του μια δαμέ, πήγε ελαφριά να πούμε. Έπιασε όμως την κύκλη. Και τρέξαν και λίγο νεματού να θυμάστε. Κολύμπα. Συγγνώμη, ήταν εδώ να φύγω να μας προσβάλλει. Και μετά. Και μετά ήρθε ο κύριος Σαλής, έπιασε τον και πήρε τον στο τροχό σπιτόν του. Ναι, και μετά ήρθαν μέσα σε μια αποθήκη και ήρθαν του φαΐν καλά καλά. Φτάνει! Είπα σας ότι άφηκα τον και έφυγε. Και μετά από τόσες μέρες που τον εκκρατούσατε, αναθεώρησε τη ζωή και είπε ότι θέλει να κάνει μια νέα αρχή μακριά από όλους και από όλα. Ναι, η νέα αρχή που εννοούσε ήταν μέσα στο βυθό της θάλασσας. Ακριβώς.
Δεν είμαι ψυχολόγος, Βανθία μου, να τα γνωρίζω όλα. Και τώρα να τον έβρουν, γιατί λογικά μόνο τα λείψανε το ένα μήνα, να βρουν το κρανίο του και να βρουν το χτύπημα του που του κάνω εγώ δάμε και να φταίξω! Τι κυρεύει ο Φρίξος με εκείνους όλους που σπούρτισε η θάλασσα! Με το δέρνει! Πάψε! Για πολύ αλευριασμένο! Εσύ για να δώκεις 10.000 ευρώ για να βγάλεις ξένα διαβατήρια σημαίνει ότι κάτι άλλο έκαμες! Αγάπη μου. Παπά, ξέρω σε! Φοβούμαι να φανταστώ ότι αλλά... Αν σκοτώσεις άνθρωπο, ρε ξέρω, να πάω εγώ ίδια να σε καταγγείλω στην αστυνομία! Πα... Ευαμφία! Παμά στα ούλια. Από όσον κλεμετσία να μου θα ανοίξει μια. Δεν έχουμε λεφτά, αγάπη. Θα μου σκλέψω. Και όσον αφορά για το μωρό, ξεχαστώ! Εντάξει. Τι εντάξει? Της εξήγησα ή κατάλαβε. Έχετε δίκιο. Έχει όλο τον καιρό μπροστά της να κάνει άλλο. Με το μετανιώσω όμως. Όχι, όχι. Μόνο μια χάρη, επειδή είδα και έπαθα να την πείσω, μην της το αναφέρετε. Γιατί σε κυνηγάνε? Πρέπει να ξέρουμε, για να πάρουμε τα μέτρα μας. Με δικιά σας προστασία. Μην βρεθούμε πρώτα τελεσμένων. Όχι, καλέ. Έχουμε κανένα πρόσκομα? Κοιτάξτε. Εγώ είμαι λογιστής. Δούλευα σε ένα εστιατόριο όταν με προσέγγιζαν κάποιοι επιχειρηματίες για να τους δικαιολογήσω κάποια ποσά. Στην αρχή αρνήθηκα, αλλά μετά με απείλησα για την οικογένεια μου. Επειδή είμαι πολύ καλός λογιστής όσον αφορά το ξέπλυμα. Ξέπλυμα? Ναι. Αλλά δεν σε κυνηγάρει αυτό? Όχι. Χαμός λέει στο νησί. Ακόμη βγάζουν κόκαλα. Βγάλανε καμιά δεκαπενταριά. Και πού είσαι ακόμη? Έχει κι άλλους. Έχει. Φαντάζομαι. Και δεν με καταζητούν. Με αναζητούν. Υπάρχει διαφορά. Γιατί πόσα μιλάμε? Όσα εσύ είσαι μέσα στο ψυγείο, έφερα σου τις κόστες να μένετε στη ιστορία. Θα μείνει κοντά σου, μακριά σου. Εν τσι μπορώ να το δεις όπως το βρακουζώνει μου, κυρία Γιώτα. Είμαι τσι νιώσκο κοπέλα. Τις βραστές επιάστες. Γιατί είναι εγκυβραστή. Γιατί αντρεπέται. Τότε στο εστιατόριο ήρθα μένταλμαν. Εσύ να τον αγκαθοκλήσω έτσι πιάνε τον πάνω σ' άνεμο. Πάνω σ' άνεμο είναι το λαλί, σε γέμος είναι η παραλία πτώματα. Γιατί κορίντα σχέση είναι σ' αγκαθοκλήσουμε με πτώματα. Όσοι έχουμε κι εμείς. Τα καμιά. Ναι. Καλά, ναι, μάθαμε ακόμα ποιος εσύρεν τα πλάσματα μέσα στη θάλασσα, θαλή. Εμάς τότε με τον άντρα μου έπειραν μας πολλές φορές στην αστυνομία και συνηθίσαμε. Εσείς να δούμε τα μόνο να πείτε. Τα συμφωνούμενα. Τα συμφωνούμενα, κυρία Στέλλα, άκουσες. Για να βαστάξουμε το κάπνικ μας αγνών όπως ήμασταν εμείς, όξω μου με ψημιρία και τα κουτσομπογιά, σήμερα είσαι να λαχτήσω στην αστυνομία. Αναζητούσε, είπαν, κύριε Θαλή. Δεν έχω στοιχεία. Αν είχα, ήταν να περικυκλώσουν το τροχοσπέμπο που χάραμα. Αν βλέψεις κανένα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, αν ο Τάσος μου φάτε ότι είναι ένα βασιλάβο. Και αν είναι αλήθεια, Στέλ. Δεν ξέρω, αφού μιλάς με ανοίγματα. Τα ανοίγματα, μάνα μου, ο άνθρωπος για λίγο μάτι που μιλά. Ναι, γιατί έβαλαμε τότε τον Τάσο μου να κάνει σεξ με την Κυριακή όταν με στο κοντέιν. Κακοπλάγε. Ούτε που μου έγκυσε το πλάσμα του Θεού, ήταν κύριος. Όχι, έχω πρόβλημα με τούτο. Άμα λυγίζεις, δαμέ, είμαστε εμείς και εμείς, σκεφτώ σε πάρουμε σαν ανάκριση. Εμείς δεν κάναμε τίποτε. Ούτε εμείς. Η αλήθεια μια είναι, Στέλλα. Ποια είναι, θέλω να την ακούσω. Κινδυνεύομαι που ψυχοπαθείς. Μπορούν να είμαι στο κάμπι και διαταράσσουν την ηρεμία μας. Εγώ ποιος είμαι, ε? Ο Θαλής. Κάμπατσες. Κάτιο να σας βλέπω. Φοούμαι. Ο φως φέρνει κόλαση. Δεν μπορώ να μάθει τι θα δει. Σιγά σιγά να στρώσει. Ή να εμπιστευτούμε τον κύριο Θαλή, ή να κάνουμε καθένα τις κελές του. Α, εγώ εμπιστεύομαι το με τα σίγια. Για μας το φίλοι, για μας το. Πέτω. Ποιο? Για μας το φίλοι, για μας το.
Είμαστε φίλοι. Για δεν είμαστε. Κι αν ενέγεις την πύλη. Λίγο νερό, ρε αγαπάκι. Τι έπαθες, ρε αγαπάκι. Έλα μου, τι έγινε. Τι έγινε, μάνα μου. Ο Δαλής το έκανε. Ποιον. Τα πτώματα με στη θάλασσα. Καλημέρα. Νόμιζα, ήταν να οργανωθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά έτσι όπως τους είδα σήμερα. Ποιος είδες, μάνα μου. Στο σφαλί ήταν και ο Σινέτσαμε. Και φαίνεται τον ό,τι ξέρα. Άμα σου λέω ότι είναι σύριαλ δολοφόνος, εντούτος που έκοψε τα δακτυλούθηκε του Αρτέμι. Πάρε καλά μου, του κόψε την κυλέν του. Με μούμασε σε, α. Ήταν πολύ καλό. Να πιάμε τον Γιώργο, τον γιώμα, να το πούμε. Ο Γιώργος είναι δικηγόρος. Θα σου πει να πεις την αλήθεια στην αστυνομία για να μην βρεις τον πελά σου. Να την πούμε. Δεν ξέρω. Να μας σύρχε πάμε. Εμάς. Εμένα. Είπαν ότι δεν πειράζει γενέτσες. Α, πάρε καλά. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, η κυρία Θανάτου. Η ίδια. Από την αστυνομία τηλεφωνούμε. Παίρνουμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους ασφαλείας σας έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα. Για λόγους προληπτικούς. Θα επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος συνάδελφος στο συντομότερο. Για να μιλήσουμε. Mm-hmm. Εντάξει, μάνα μου. Thank you. Τι σου λέει. Εν τέλω, αρκάζαμε να βγούμε τίποτε εκτός. Ναι, μάνα μου, γίνει τίποτε. Για τους ώρες που βρέθηκα στην παραλία, κυρία Γιώτα, μέχρι να ξεχνιαστεί η υπόθεση. Α, ναι. Καλά. Το μόνο, μάνα μου, να έβρετε γλίουρα τον ένοχο, γιατί όλοι είδαμε στο κάμπινγκ είμαστε πολλά τρομοκρατημένοι. Mm-hmm. Ναι, μάνα μου. Ναι, ναι. Χαρά μας να βοηθήσουμε ό,τι χρειαστεί για να βρεθεί όσο έκαμε το έγκλημα. Mm-hmm. Και εγώ και ο άντρας μου είμαστε στη διάθεση σας και όλοι είδαμε στο κάμπινγκ, ό,τι χρειαστείτε. Θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο. Εντάξει, μάνα μου, έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Έλα δάρε. Έτσι και σε ξαναπιάσω να πίνεις, θα σε κρεμάσω πάση σε το κλίμα, θα πιάσω εγώ ίδια την αστυνομία να τους πω, ελάτε. Εγώ το κάμα, συνάξετε με. Οι πήρες που είμαι στο ψυγείο που έπιασαν. Ή πιάτες εγώ. Με σέλα σου. Θα σας καλέσουν οι συνάδελφοι. Θα πάρουμε εγκαταθέσεις γραπτός. Εννοείται, παστινόμε μου. Να σας ρωτήσω, με τον κύριο Θαλήν τι γίνεται. Ακούσαμε να αναζητείτε. Έχουμε ευλόγες υποψίες ότι σχετίζεται με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη θάλασσα. Ο κύριος Θαλής. Μα είναι παράλογο. Θέλω να πω από πού ως πού. Ο άνθρωπος εδάμε από το πρωί στη νύχτα να κάνει δουλειά του. Τούτο θα το κρίνουμε εμείς. Ούτε μου για δεν πειράζει. Τα ζει όλους τους κάτους του κάμπινγκ. Κάποιες φορές τα φαινόμενα πατούν, σωστά. Κύριε Αγνή μου. Καλή σας μέρα. Έλα, πιάσ' το για τούτο. Να φέρεις και λίγα φρούτα. Να τα δεις όμως να μην είναι πολλά ψημένα. Είμαι έτοιμος, μάμα. Να πάρεις και τον κύριο Θαλή μαζί σου. Δεν σταματάς που ούτε δεν μιλάς με κανένα. Αν έχω απορία στη φρουταρία. Αγάπη μου, είπα μας να με φύγουμε από τη χώρα. Εν είναι ανάγκη να δούμε αφορμές. Εγώ λοάριαζα να φύγω. Να πάρεις πού. Στην πριστή μου. Μην αρκεύσεις πάλι. Θωρήσει να μου γίνεται. Προσπαθούμε να τους ξεγελάσουμε. Αγάπη μου, συμφωνήσαμε όλοι στο κάμπινγκ να πούμε τζίνα που πρέπει να πούμε, Λεύκο. Τα ψέματα. Ναι, ρε, τα ψέματα. Τούτον πρέπει να πεις εσύ. Πάλι πες με, ρε. Ναι, γιατί κάνεις το επίτηδες. Μα ποιο. Θέλεις να με τσακράς. Α, θέλεις να τσακρίσεις, μάμα, μπρος σε πάρω πάνω μου. Να βάλεις τα σέρκα σου έτσι και να σε σηκώσω. Αλλά επίτηδες μπορεί να βάλω λίγο μου τη δύναμη και να σε σκοτώσω. Θέλεις. Θες να γίνεις μητροκτόνος. Έτσι τη μήτρα σου πρέπει να σκοτώσει, είναι εσένα, μάμα. Πι. Θέλεις να ξαναδείς την κόρη του Γιανούρκου. Ναι. Τότε θα κάνεις κοινό που συμφωνήσαμε. Αλλιώς είναι να μας πάρεις όλους τον λαιμό σου. Θέλεις να μείνει μόνη της η Μητσά, να γεννήσει τον μπαστάρτικο χωρίς παπά. Δεν είναι μπαστάρτικο. Άλστε να γεννήσει για να δω. Αφού μόνο μαζί μου πήγε. Φέρε και λίγο λουβί. Να σ' ανοίξω για έναν τόνο να κάνω και πατάτουλες. Θα τα κόμενται, θα τελειώνεται και κόψανε δουλειές πίσω. Σαρά παρά τα τεπόσιτα, τα πηδόμενται, δεν θέλω σέρκα. Ma
μάνα μου, ρε Αγαθοκλή μου. Είδες, μάνα μου, είναι τα καλά με εμπίνεις. Μιλάς συσταρισμένα, προκομμένα, παίρνεις ο κόσμος στα σοβαρά. Δικούσα με παίρνει. Όλοι που γυρώ. Σε κατάλα. Άτε, και αύριο το πρωί να πάμε γιατρό, να. Πάνε άδεια. Ναι, ρε, ναι, να πάω να ακούσει την καρδούλα του μωρού να ηρεμήσω λίγο, Παναγιά μου. Αν μπορούσα να την ακούω κάθε μέρα, συνέχεια. Εντάξει, ρε, μωρέ, κι αν έτσι που θέλεις να σου ενώσω τα σύρματα με το μιάφωνο, να ακούεις όλη η μέρα. Καλά, ρε, είναι δουλειά. Έλα σου πω. Πότε πρόλαβες, επειδή δουλειάρες, τράφηκες, άλλαξες, έφαγες τώρα να πάει και κουτσο δουλειά. Αλλά δεν προκόμενται να παραδούμε τους φαγγέλους σήμερα. 10 επίδα δουλειά, 11 πρέπει να φύγω. Γιατί? Δεν ξέρω πολύ. Ρε, οι ποιες. Δεν μετρά. Γιατί? Δεν είδα τσακρή. Ο παππούς, η γιαγιά. Καλά. Κρατάς μου μούτρα ακόμα. Και είναι τζινούλη πεθαμένη που λαλεί τηλεόραση. Να με θωρείς τηλεόραση. Εξανεπείς δουλειά τη νύχτα μετά από την ημέρα. Όχι αγάπη μου, αφού είπαμε. Καταλάβωσε, α. Μωρό μου, κλείσε ένα λεπτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εσύ είσοδο. Κυρία μου. Συγγνώμη, να ακούτε που σας μιλώ, εσύ είσοδο. Πάρε τα με! Μα γύρω και πάει, εμείς τι είναι να πιάμε. Παπά, γιατί μας κάνεις έτσι, να μου σου κάνουμε. Σε τόσο χρόνο, άνθρωπο, και εσείς μες στα σκουλούτια. Εφόσα σε φάρει ποντίκες. Γιατί εσύ είσαι ποντίκα. Να σε πάρουμε χειροκομείο. Είσαι να κυρώνει, κορή. Είμαι ο αρφή μας που την εσπίδασες που την κάνουν και να που πιάνει και θέλει τα και τούτα. Τι πάμε σου να φύγεις, να μας γυρίσεις τα γραμμάτια. Αν δεν με φάει ο Θαλής. Γιατί να σε φάει. Ποιος θέλεις. Ο Καμπάκης. Το ξέπρασε η θάλασσα και να σου πεις που έφαγε. Γιατί σε παίρνω εγώ. Εσύ σαν κάρεψε η μάνα σου για το Λουβί. Λουβί ναι και πατατούες. Α, μπράβο. Και σαλατούα. Βάλω τα λόμεσα και είναι 100 λότα. Μα είχες παγάτες. Ε, ναι. Ε, μου είσαι ευκούσι. Ε, προλαβαίνουν. Λιάκια κραείς. Ντάω, ρε. Δεν θα πω η μάνα σου για τα πράγματα. Πράγματα για τζίνι. Για μένα. Για το Λουβί, για ποιον είναι, ρε. Κλώσ. Σταματάξει, πού να σου πω. Και εσύ δεν χάνεις κανενού. Ώσπου να μας έβρει ο αρχηγός κανένα γραμματισμό να μας εξυμπερτέψει. Είμαστε μπλεγμένοι. Εσύ όχι. Φιούξ! Επειδή έχω γυναίκα και μωρό και τα βάρη της οικογένειας είναι πολλά, αντιλαμβάνεσαι. Γιατί είναι πεις μου δικός σου. Το σέρβις το μεγάλο. Αυθυρίζει τζουβάν της μηχανής, έκλειτον με το 200. Εγώ ποτέ να αλλάξω τζουβάν της μηχανής. Εσένα και όχι. Μπαίνει μες στη θάλασσα. Καλέ. Ε, πώς να πάω να βρω τη μνηστή μου. Να γίνει καλή τζι που θέλεις. Βάσταξε ενάρτη. Ένα αντέχω. Ξέρωστε μέσα στον Επτήρα. Ποια? Μοιραία θέλει γερωμένη. Κάλλιο να μην προστέκεται. Άρα πρέπει να την προσέχω. Για να μου συντηχανούν. Ε, πούντι. Γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο. Αν πάμε στην αστυνομία να μας την έβρει. Ο δαίμονα. Ο κύριος Θαλής Μιλίσιος. Μπορείς. Έρχεσαι λίγο στο γραφείο μου, όσο χτες που συγγρεύκομαι. Έφερα λίγο το βίντεο καθηγητά. Αε, ωραίο βρίσκω. Έτσι είμαι καχάρισμα. Και το πάρω και έρχομαι. Αναλάβαμε εμείς την υπόθεση τώρα. Όχι, σιωρ. Δεν έχει καθηγητές, δάμε. Είναι όπως έτσι. Στοιχεία. Να τα βλέψεις. Όνομα. Θαλής Μιλίσιος. Διεύθυνση κατοικίας. Μόλις μπεις στις πύλες, ζευρά το τελευταίο μπας στη γωνιά, 215. Ταχυδρομικό κώδικα, κύριε Θαλή. Ό,τι έχει πώς τα φέρνουμε στο γιάνο στην πύλη. Διεύθυνση μόνιμας κατοικίας. Ήπους. Υπηρετήσε στρατών, κύριε Θαλή. Εσύ να μου πρέσεις. Σε ποια μονάδα. ΟΙΚ. Ημερομηνία γέννησης.
Ότι βγάλω μια φωτοτυπία. Κάτι κι και από μπρος και από πίσω. Σκεφτείτε λίγο πριν μας πείτε οτιδήποτε. Έχουμε καταθέσει στον κατοίκο. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσω. Εσείς εμάς. Είμαστε φίλοι, είμαστε. Δεν είμαστε, κύριε Θαλή. Είστε ο βασικός υπόπτος. Όχι, Βελάνη. Καφέ, να παραγγείλω. Με σούζεις τα βοθκιά σου πριν που καβάλει γεύσεις. Πού πάνεις? Παπά! Να μου κάνετε τα βέρε καταγεμένη! Α! Έστας είπα μακριά από το παπά! Συγγνώμη, ουρανία μου! Είναι εσύ που την εκούρτησες! Όχι, απλώς! Άμπα και γελαστείς! Άμπα και γελαστείς! Ναι. Εγώ είμαι η Σοφία. Τι. Είδες αστυνομία μες στο κάμπινγκ. Όχι. Δεν σας εκάλεσα μέσα σας ακόμα. Δεν καμάμε τίποτε. Θυμάστε τι θα πείτε. Αλλάξες. Ένα από δουλειά. Όχι, εννοώ που την ώρα που μας εμίλησε ο Θαλής, άλλαξες σαν να ξέρεις κάτι παραπάνω. Ενώ θα λύσεις που τους έσυρε μες στη θάλασσα. Τι λέεις, κυρία Στέλλα μου. Καλό τι. Κύρα τον άνθρωπο. Καλό, γλυκό, λιομίλητο. Ούλους να βουρήσει να μας εξυπηρετήσει για να τα φορτώσουν όλα. Ο Θαλής μας τούτος. Ο Θαλής, καλό καιρός. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, πριν λίγο στο τροχόσπιτο, εφοήθηκα το λίγο. Γιατί? Και εσένα. Σαν να κάτι ξέρετε παραπάνω. Δεν το σκέφτεσαι. Αν καλέσουν τον κύριο Ντάσο, είσαι η επόμενη, α. Φοβούμαι. Πρόσεχε. Εσύ. Εγώ ξέρω τι να πω. Άτε. Εύκα να κλειδώσω. Μα είναι νωρίς. Δουλεύουν πρωί τα πλασμάτα. Μάνα μου και τσακρή. Συγγνώμη. Και να χαρνιόν τώρα ρε μπουρίκι. Ε, γιατρέ. Λυπόμενε ρε μπουρίκι, αργιάζει ο μηχάνημα πάνω σου. Μια στιγμή. Μάνα μου, γιατρέ μου, για να γιώσε να έχω πέντε πρόβλημα. Γιατί. Και σου που ξέρεις τα πολλά και ο νους σου κατεβάζει έναν καντάρι σύρο πόσα βερόνια καλή. Κάμποσα φαντάζομαι. Ε, τόσο είναι η δική μου, τόσο είναι και ο Μιτσί. Σιώπα ρε να ακούει γιατρέ να. Ε, γιατρέ μου για... Γιατί να... Την άλλη φορά ακούγαν πάρα πολλά δυνατά, είναι ένα αγαθό κλίμα. Τα χαρσένας πάντα, την πάρα μας. Όπου την πελάρα να εμπείς. Ε, για να σου εντάμε τους ενισχύτες να χάμε γιατρέ να, γιατρέ. Γιατρέ μου, γιατί μιλάς. Κυρία Νίτσα μου. Αχώθηκετε. Έκαμετε καμιά απότομη κίνηση. Πέσετε κάτω. Όχι. Γιατί. Μπορεί και... Να μου μιλάς αγαπητοί. Ε, αν μπορεί να... Να σιωπήσεις. Άκουσες να μου μείνει γιατρός. Άκουσα, είναι με κούφι. Οδηγάζος. Κάνε νομίζεις πως αδειώστερα αγορκούμε. Όχι ρε, γιατί σε μούσα μας. Παγκούρκα! Να τα φάεις. Τη ράτσα μου ρε ριτσά! Και τη ράτσα σου, σας τεμούλια ένας και ένας. Τώρα ρε μωρέ, κίνδα μπούσεις. Μαχόμαστε να σε παριορίσουμε, να σε καλμάρουμε, να σε ούσες μας και γκρίζες μας. Ναι ρε, γιατί έτσι σου αξίζει. Το μωρό έχασα το, γιατί έπιασε μας ο φίλος σου. Εσύ όνομα. Καβλιές! Και έμπηξε μας μέσα στο κοντέινερ να μας χώσει μίσου μου γιατί εσύ ετσίλησες τον άλλον μεθυσμένος και πήραν το πάνω του καινούργος που τώρα έχει ζημιός. Ε, αν δεν τον ετσίλουν, έθωσα το λεμπάλι μες την κασάν του υπλοκάμπιν. Εσέσκαι να πω.
Εφεύγαινε γιατί να είχα το κουτελό μου καθαρό, ενώ τώρα δεν το έχω. Είσαι χακές, είσαι να μας έγινε ζούμε στο κάμπι. Ας εγώ στον αφή, έχω την ανάγκη του. Α, ναι. Και να πάει σπουνίτσα. Πού. Πίσω. Στο συνηγισμό. Στα ανάθεμα. Με τις φάουσες, τις γειτόνισσες σου, να σου κάνουν πόντο πόλι, είδα στα άθεμα το λαλούσι. Πέντε χιλιάες, ρε. Πέντε χιλιάες επίδαν του κόλου. Δεν έχουμε αντέλο πέντε. Όλα καλά, κύριε Θελή μου. Κύριε Σοκαβέστη, εγώ καλά. Έρχεται. Ποια μου είναι ταυτότητα μου, γίνει το παιδί. Ο Λάμπρος. Ο Μεξικάνος, δεν ξέρω το όνομά του. Για να ευκάλει φωτοκόπη, θέλω τη. Η αστυνομία εξέδωσε ένα έντελμα τρίμηρης προσωποκράτησης, κύριε Θελή, για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων. Για τα πλάσματα που ξύβρασαν το κύμα. Αχα. Σε ποιον είναι να συλλάβετε. Ταυτότητα σου. Και οτιδήποτε άλλο προσωπικό έχεις να το κρατήσουμε, εντάξει. Σύντα. Σιγά. Για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων, κυρία Θαλή μου. Θυμάσαι να μπούσω συντριχά. Αμέσως σου ζω τα πόθηκε μου πριν χούγα βάλει ζέψη. Σούσε, σούσε, εξυλώθεις. Δεν μοιράζει. Τον πελόν και τον μουτάτο, ο Θεός η προμουτάζω. Αχα. Έμεινε το αυτοκίνητο μου πιο κάτω. Μπορείς να με πετάξεις. Καλό. Χαρά μου να βοηθήσω. Γιατί έξω σας το είπα, είμαι πάρα πολύ βοηθητικός, βοηθητικότατος. Ευχαριστώ. Thank you.